Κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω τον χαιρετισμό μου αυτό, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς της πριτάνεώς μας, της καθηγήτριας της κυρίας Άννας Μπατιστάτου, η οποία πραγματικά έχει πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά μιλήσαμε πριν έρθω εδώ και μου είπε να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και την εξαιρετική τιμή που αισθάνεται το Πανεπιστήμιο για τη σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον καθηγητή, τον κύριο Νητσιάκο. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τα πανεπιστήμια, επικρατεί και λέγεται πολύ συχνά, δυστυχώς το έχω διαβάσει και εγώ πολλές φορές στον τύπο, ότι το πανεπιστήμιο, μέσα στα άσχημα σχόλια που ακούγονται πολλές φορές, ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος όπου επικρατεί αναξιοκρατία και οικογενειοκρατία. Σε αυτό εγώ δεν συμφωνώ και ένα παράδειγμα του αντιθέτου, ότι δεν επικρατεί, ότι στα πανεπιστήμια επικρατεί πραγματικά η αξιοκρατία και ότι οι άξιοι και οι ικανοί πραγματικά προοδεύουν, είναι ο συνάδελφός μας, ο Βασίλης ο Νητσιάκος. Προέρχεται από μια οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, γεννήθηκε, μεγάλωσε, μορφώθηκε τα πρώτα χρόνια στα όμορφα βουνά της Ηπείρου, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μετά ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου, όχι απλά της Ευρώπης, όχι του κόσμου, στο Cambridge. Όλη αυτή η κληρονομιά και η κληρονομιά που έφερε μαζί του από τα βουνά της Ηπείρου, αλλά και η ευρωπαϊκή, η δυτικοευρωπαϊκή κληρονομιά του από τις σπουδές του στο Cambridge, κατέληξε πάλι μετά την επιστροφή του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο Βασίλης έγινε καθηγητής στον τομέα λαογραφίας, σε έναν τομέα περί του οποίου έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, ένας τομέας ο οποίος ιδρύθηκε από τους μεγάλους της ελληνικής λαογραφίας, δεν θα αναφέρω τώρα ονόματα, γιατί τώρα ασχολούμαστε μόνο με τον Βασίλη. Ο Βασίλης όχι μόνο, ο κύριος Νητσιάκος, δεν είναι μόνο άξιος συνεχιστής αυτών των μεγάλων επιστημόνων, αλλά έφερε ένα νέο αέρα. Εκτός από τη λαογραφία, άπλωσε, έδειξε στους φοιτητές του, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, ότι υπάρχουν νέοι ορίζοντες, τους έδειξε νέες διαδρομές, τους έδειξε την κοινωνική λαογραφία, την ανθρωπολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία, και όλα αυτά είναι κληρονομιά τα οποία, και όταν ο Βασίλης μετά από αρκετά χρόνια θα πάρει σύνταξη, θα μας τα έχει αφήσει ως κληροδότημα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί το Πανεπιστήμιο, όπως ο κύριος Νητσιάκος, από τα πολύ γιάτα του, μέχρι ότου έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης, όταν καλείσαι να πεις μερικά λόγια για αυτόν, δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικοί πυλώνες. Ο Νητσιάκος ως επιστήμονας, ο Νητσιάκος ως δάσκαλος και ο Νητσιάκος ως συνάδελφος. Ως επιστήμονας, για το επιστημονικό του έργο θα μιλήσουν οι συνάδελφοι, πολύ πιο καλά πληροφορημένοι από μένα, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε ως λέκτορας, ανέβηκε όλες τις βαθμίδες, έφτασε μετά από ομόφωνες, πάρα πολύ θετικές κρίσεις μέχρι την πρώτη βαθμίδα και λαμπρύνει το πανεπιστήμιο μας. Και είχαμε τη χαρά και την τιμή όλες αυτές τις γνώσεις του να μην τις μεταδώσει μόνο μέσω των βιβλίων του και των μαθημάτων του, αλλά και μέσω άλλων πολύ σημαντικών δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων ετοίμησε την Ήπειρο πραγματικά, όπως το Θερινό Σχολείο. Το Θερινό Σχολείο το οποίο οργάνωσε και υπήρχε για πολλά χρόνια στην Κόνιτσα, ήταν ένα κέντρο, ένα πραγματικά διεθνές κέντρο σπουδών. Μία φορά είχε καλέσει πάλι ο κύριος Νητσιάκος στην Κόνιτσα και μου ζήτησε να πάρω έναν φοιτητή από το αεροδρόμιο που είχε αργήσει για να τον πάω στην Κόνιτσα. Φοιτητή ο οποίος συμμετείχε στο Θερινό Σχολείο της Κόνιτσας. Όταν λοιπόν στον δρόμο τον ρώτησα από πού έρχεται αυτός ο φοιτητής, αυτός μου είπε ότι έρχεται από το Χάρβαρντ. Ευχαριστούμε κύριε κύριο Σταυράκο. Είπε 2-3 λόγια, αλλά ήταν πολύ περιεκτικά και είχα σκοπό να πω και εγώ μερικά, αλλά νομίζω με κάλυψε. Ο Βασίλης είναι εξαίρετος επιστήμονας, έγκριτος επιστήμονας, ενεργός πολίτης, δάσκαλος, λογοτέχνης
τον παρακολουθούμε συνέχεια στα μέσα ενημέρωσης. Ό,τι κάνει, το κάνει με ψυχή και με καρδιά. Είναι αδερφικός φίλος μου. Είμαστε συντηρητές στα Γιάννα στο Πανεπιστήμιο. Μετά από πολλά χρόνια ανταμώσαμε τον Πάλι Βασίλη και είπαμε να φύγει στα Γρεβνά να μας φωτίσει με αυτά που ξέρει γύρω από την κοινωνική λογογραφία, γύρω από τη βλάχη γλώσσα, γύρω από τα θέματα αυτά που τον απασχολούν. Είναι ένας άνθρωπος, αν διαβάσετε τελευταία μια ανάρτηση στο Facebook, ο Βουλάκης, ένα μικρό παιδί που ξεκίνησε από τα βουνά του Γράμμου και κάθε φορά πήγαινε στη Γημαδιά το χειμώνα στο Γράμμο το καλοκαίρι, όλα αυτά τα βίωσε και δεν τα ξεχάσει, αυτό είναι το καλό, και υποσχέθηκε στον πατέρα του και στο θείο του ότι θα κάνει κάτι για τους βλάχους που είναι Έλληνες και μιλάνε τη γλώσσα του ζωών πολιτισμού τους, καθαρά ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, και πρέπει να γίνει κάτι για να σωθεί. Γι' αυτό κιόλας πριν δύο χρόνια είδες και την εταιρεία Επιστημονική Εταιρεία των Βλάχων, 80 επιστήμονες, που τώρα είναι πρόεδρος ο κ. Δίνας, και ο στόχος είναι να γίνει μια πλατφόρμα για να σωθούν όλα αυτά, ό,τι έχει μείνει ακόμα έτσι από τον πολιτισμό. Λοιπόν, Βασίλη, καλώς ήρθες στα Γραβενά. Εγώ θέλω να διαβάσω μόνο ένα ποίημα, γιατί αν είδατε την αφήσα, γράψαμε η Εγκανητία του Βασίλη Μητσάκου. Να διαβάσουμε ένα ποίημα από τη συλλογή ΑΠΕΚΙ και να δώσω το λόγο στους επιβλητούς προσκεκλημένους. Εγκανητία. Τη δική μου εγκανητία θα σας δείξω. Αυτή που έγινε κομμάτια όπως η πρόγονή μου. Αυτή την εγκανητία θα μαζέψω με τη χούφτα για να τη βάζω περατίκη σε εκείνους που θα αναγκαστούν σε μαύρο διάβα απροσάρμοστη. Και όταν τελειώσει να τελειώσω, πυρλώ στον υδρότα οπλία λόγου, προσμένοντας το βρόχιο νερό το Απρίλη, περιμένοντας και όποιο διψάσει παρελθόν να τον ποτίσω. Βασίλη, συνέχισε τον δρόμο σου. Έχεις μεγάλη ανησυχία. Μακάρι και εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε λίγο τη δικιά σου για να γνωριστούμε όλοι για τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση. Να είσαι καλά, καλώς ήρθες. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Ουμάνος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ. Ο ένας λόγος είναι φυσικά γιατί είμαι εδώ για τον Βασίλη, με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά χρόνια, πολλών πραγμάτων. Κάποια θα προσπαθήσω να περιγράψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στέλιο Λιπουνάρα και γενικά το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών για την πρόσκληση. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί είναι η πρώτη φορά που ενώ είμαι από το Σπήλιο στα Γρεβενά εδώ, έρχομαι σαν Γρεβενιώτης για να μιλήσω στα Γρεβενά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά. Ελπίζω να συνεχιστούν κι άλλες. Ωραία. Λοιπόν, η σημερινή εκδήλωση είναι τιμητική και εορταστική. Αφορά την παρουσίαση της μέχρι τώρα επιστημονικής και πνευματικής προσφοράς ενός ανθρώπου, ο οποίος παραμένει μάχημος με την ακαδημαϊκή του παρουσία σε πλήρη εξέλιξη. Η πρόσκληση που μου απευθύνθηκε να είμαι παρόν και να μιλήσω για το επιστημονικό έργο του Βασίλη Μητσιάκου είναι βαθιά τιμητική. Με τον Βασίλη, λοιπόν, μας συνδέει μια αδιατάρακτη, στενή και διαρκής προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική και επιστημονική σχέση, η οποία ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια. Αυτή η εγκύτητα μετατρέπει την παρουσία μου εδώ σε ένα δύσκολο και περίπλοκο εγχείρημα. Χρήστο Ερέστη, και χρόνια πολλά σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα και η δεύτερη στιγμή που φιλοξενούμε στα Γρεβενά έναν αδελφικό φίλο, τον Βασίλη τον Τζάκο, συμμετητές στα Γέννα 1976 με 80, και τον προσιάζουμε στα Γρεβενά, στον όμορφο τον τόπο, στην Εγκνατία. Έχει γράψει τον Βασίλη ένα πείμα Εγκνατία, το διαβάσουμε. Και ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει. Θα είναι ωραία η συζήτηση και οι ομιλητές είναι διακεκριμένοι, ο κύριος Ιωάννης Μάνος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο κύριος Φάνης Δασούλας, επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Δικοσιολογίας στα Γιάννηνα. Και θα έχουμε και ένα μουσικό πρόγραμμα. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ στα Γρεβενά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι ο Γιάννης Μάνος είναι Γρεβενιώτης. Ναι, από το σπίτι των Γρεβενών. Και να ευχαριστήσω προσωπικά τον αδερφό μου, Στέργιο Μπουρνάρα, για την πολύ τιμητική εκδήλωση που οργάνωσε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εσάς που είστε πάντα κοντά μας στο Γρεβενά Press. Είναι παρόν. Είμαι ο Βασίλης Ιτσιάκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχω έρθει για την παρουσίαση του έργου μου, του επιστημονικού και του ποιητικού μου έργου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, την Νομαρχιακή ή Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Ελπίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα βραδιά, με την έννοια ότι πέρα από την παρουσίαση του έργου
Θα έχουμε και μουσικές επιτελέσεις. Έχουμε εδώ εκφραστές και του γρεβενιώτικου τραγουδιού, όπως είναι ο Χρήστος Δάγκαλας, και νομίζω ότι θα γίνει κάτι αυθόρμητο και γνήσιο όπως ταιριάζει στα γρεβενά. Γεια σας, είμαι ο Φάνης ο Δασούλας. Είμαι μέλος ειδικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δηλαδή ανήκω στο ειδικό επιστημονικό διδακτικό προσωπικό. Έχω έρθει σε αυτή την εκδήλωση που γίνεται προς τιμή του Βασίλη του Νιτσάκου από το Σύνδεσμο Γραμμάτων του Γρεβενών. Είμαι ένας από τους ομιλητές της εκδήλωσης. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Ομάνος, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είμαι σήμερα εδώ ένας από τους ομιλητές. Αισθάνομαι τιμή που έχω προσκληθεί να μιλήσω για τον καθηγητή Βασίλη Νιτσιάκο και το μέχρι στιγμής επιστημονικό του έργο, καθώς παραμένει ένας από τους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας και του ακαδημαϊκού ελληνικού χώρου, που παραμένει στην πρώτη γραμμή ενεργός. Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει λίγο περισσότερο γνωστό ποιο είναι το έργο του, ποια είναι η συνεισφορά του στο επίπεδο του ερευνητή και συγγραφέα, σε αυτό του πανεπιστημιακού δασκάλου και στου διανοούμενου, ο οποίος εκφράζει δημόσια την άποψή του. Έχουμε κοντά μας και τον Σούλη Τολιάκο, μουσικοσυνθέτη από τη Βέρεια, που συνέθεσε τα 8 από τα 10 τραγούδια του «Ο Λέλε», του βιβλίου του Βασίλη Νιτσιάκου, που έχει ποίηματα στα βλάχικα, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Να μας πει δύο λόγια για τη δουλειά του αυτή και την απόψινη εκδήλωση. Ναι, σήμερα είμαστε εδώ πέρα καλεσμένοι του Σύνδεσμου Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ρεβενών. Είναι ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος χώρος και ήρθαμε εδώ πέρα για να τιμήσουμε τον Βασίλη Νιτσιάκο, τον φίλο, όπου είχαμε μια συνεργασία, κάναμε ένα CD πάνω σε στίχους δικούς του βλάχικους, που λέγεται «Ο Λέλε». Ήταν μια πάρα πολύ εσωτερική και ξεχωριστή εμπειρία και δημιουργική δηλαδή. Και σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία εδώ πέρα να την κοινωνήσουμε, να βρεθούμε κυρίως, ας πούμε, μια συνάντηση φίλων, ένα μέχρις πανηγυρίου, ας πούμε. Με ποιήση και μουσική. Με μουσική, ποιήση και ενδεχομένως με χορό. Άμα έρθουν και τα κέφια, αυτό εξαρτηθεί από σένα. Έγινε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα στην πόλη των Γρεβενών τιμάμε τον Βασίλη τον Νιτσιάκο, έναν άνθρωπο που έχει δώσει τα μάλα στην λαογραφία και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον πολιτισμό των βλάχων, με τη γλώσσα κλπ. Και είμαι ένας από τους τυχερούς συνεργάτες του, γιατί από κοινού δώσαμε πνοή στην ιδέα του με το «Όλελε», το βιβλίο με ποίηματα στη βλάχη και γλώσσα, παγκόσμια πρώτη, που το μελοποιήσαμε παρέα με τον Σούλη Τολιάκο.